Η κυβέρνηση με τις προγραμματικές δηλώσεις θέτει ένα μέρος των δεσμεύσεων με τις 120 μεταρρυθμίσεις, τα 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και τις 959 επιχειρησιακές δράσεις ως προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος. Προτεραιότητες, η καπιταλιστική ανάπτυξη, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. Γι' αυτό δεν μπορεί παρά οι προγραμματικές δηλώσεις να υπηρετούν αυτόν τον στόχο. Δεν μπορεί παρά να ενισχύει με επιπλέον μέτρα το φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις, σε συνέχεια βέβαια, όπως με τις απολύσεις των 600 εργαζομένων στην ναυπηγία Σκαραμαγκά, το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ, που οι εργαζόμενοι δίνουν σκληρή μάχη για το δικαίωμα στη δουλειά, τις ελεύθερες οικονομικές ζώνες, όπως τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα μέτρα για μείωση του λεγόμενου κόστους εργασίας συνεχίζονται, κατάργηση όσων ρυθμίσεων ισχύουν ακόμα και εμποδίζουν την ευέλικτη αξιοποίηση των εργαζομένων για να αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης και να αυξηθεί το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Το κέρδος που υπηρετείται του κεφαλαίου τσακίζει τις ζωές των εργαζομένων και του λαού. Έτσι, ο κατώτατος μισθός μετά από 11 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται μόλις 29 ευρώ πάνω από τα 751 ευρώ που ήταν το 2012 και 667 ευρώ καθαρά, ενώ η ακρίβεια οδηγεί την εργατική λαϊκή οικογένεια σε απόγνωση. Ο συνδυασμός με την αύξηση των τιμών κυρίως σε βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα εκτινάσουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 780 ευρώ έως και 40%. Συνολικά οι απώλειες για τους εργαζόμενους υπερβαίνουν το 25%. 80% του μισθού πηγαίνει για ενίκιο και τρόφιμα. 55% είναι η μείωση των τροφίμων και 65% άλλων βασικών αναγκών του ίδιου του λαού μας. Αυτά ζει ο λαός. Παραμένει σε ισχύ το πάγωμα των τριετιών, μέχρι η ενεργία να υποχωρήσει κάτω το 10% σε ετήσια βάση και όχι περιστασιακά, όπως δήλωσε ο νέος Υπουργός Εργασίας. Έτσι, αφαιρεί για κάθε μήνα 78 ευρώ για μία εργαζόμενο για μία τριετία, 156 με 2 και 234 με 3 τριετίες από τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση εξαγγέλει επίσης ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027. Να σημειώσουμε ότι όπου υπήρχαν αυτοί οι μισθοί, τους τσακίσατε εργοδοσία και κυβέρνηση μαζί με τον κατασταλτικό μηχανισμό που σταθήκατε απέναντι από τον αγώνα των εργαζομένων, όπως στη ΛΑΡΚΟ, τη Μαλαματίνα, στα Πετρέλαια, στα λοιπάσματα Καβάλας, αλλά και με τη μη υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στην πλειοψηφία των κλάδων. Τα στοιχεία του Εργάνη μέχρι τώρα για το μέσο μισθό είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με αυτά, ένας στους 5 μισθωτούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είχε μισθό κάτω ή ίσο με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό. Κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ μεικτά ήταν 6 στους 10 μισθωτούς, 60,5%. 1.361.132 εργαζόμενοι. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για τους μισθωτούς. Το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ισχύ και έχει διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το 2004 είχαν υπογραφεί 223 κλαδικές συμβάσεις. Το 2020 υπογράφησαν μόλις 19. Σήμερα το 80 με 85% των μισθωτών δεν καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι αμοιβές επιβάλλονται την εργοδοσία με ατομικές συμβάσεις. Και εκεί γίνεται η μεγάλη σφαγή. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να πάρουν αύξηση 14 χρόνια. Η αύξηση δεν καλύπτει τις τεράστιες απώλειες που είχαν. Είναι στα όρια των αντοχών της οικονομίας. Καμία αναφορά δεν γίνεται για την επαναφορά των δώρων. Ούτε βέβαια για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και τις μεγάλες απώλειες που είχαν οι συνταξιούχοι. Οι αυξήσεις που προβλέπονται για τους συνταξιούχους δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε μικρό μέρος των φαρμάκων τους. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι των 500 έως 700 ευρώ. Με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, ακόμη και αυτά θα τα πάρετε πίσω διπλάσια και τριπλάσια με τη μεγάλη φορολογιστία, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, την ιδιωτικοποίηση του νερού, τις ανατροπές στο ασφαλιστικό, την εκτείναξη των επιτοκίων που αυξάνουν τις δόσεις των δανείων. Ψηφιακή κάρτα.
Πολλά έχετε πει για αυτή. Δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια ο ισχυρισμός σας ότι θα αντιμετωπίσει την ανασφάλιση εργασία, θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η ψηφιακή κάρτα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να εφαρμοστεί η λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Δηλαδή η δεκάωρη δουλειά χωρίς υπεροριακή αμοιβή. Στα χέρια του κεφαλαίου γίνεται εργαλείο ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης. Με τη χρήση της ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το διαχωρισμό του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και μη ενεργό. Δηλαδή η γνήσια ετοιμότητα εργασίας να μην θεωρείται εργάσιμος χρόνος. Γι' αυτό άλλωστε και χρηματοδοτεί τα ΑΔΡΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προετοιμάζει το έδαφος για να εισαχθούν συστήματα παρακολούθησης της αποδοτικότητας της εργασίας, κάτι που συνεπάγεται ασφυκτική ψηφιακή επιτήρηση των εργαζομένων. Οι εργασιακές σχέσεις που υλοποιούνται διαμορφώνουν μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας. Η σταθερή δουλειά αποτελεί μειοψηφία. Υπερτερούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, με την πλειοψηφία των εργαζομένων να ζει στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και το άγχος της επιβίωσης. Στο θαύμα του τουρισμού η αγριότητα εντείνεται. 14 μορφές εργασίας, ατέλειωτα ωράρια 12ωρα και 14ωρα, διαμονή των εργαζομένων σε φαβέλες ενώ εργάζονται σε πεντάστερα ξενοδοχεία, συλλογικές συμβάσεις που δεν τηρούνται, δουλειά μέχρι λιποθυμίας, εργατικά ατυχήματα που καλύπτονται όπως το πρόσφατο παράδειγμα με το μάγειρα που κάει και με λάδι και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο τον έπαναν σε ψυγείο με κρέατα γιατί ήταν ανασφάλιστος. Στην επιφάνεια έρχονται οι απαιτήσεις για προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες που εξευτιλίζει την προσωπικότητα των εργαζομένων. Ζητούν από τις νέες κοπέλες να ντύνονται με τρόπο ώστε να είναι ευχάριστες στον πελάτη, να σερβίρουν γυμνοί οι εργαζόμενοι στην καυτή άμμο και να παθαίνουν εγκάβματα, να σερβίρουν κολυμπώντας τους πελάτες εξέντες στη θάλασσα. Αλήθεια, τι άλλο θα ζητήσουν από τους εργαζόμενους? Κι όμως ζητούν να υπογράψουν συμβόλαιο ότι αν δεν αντέξεις αυτούς τους όρους και φύγεις πριν λήξει σεζόν, 5.000 ευρώ ποινή. Ναι, μιλάμε για ζούγκλα κύριε και κυρίες. Και όλα αυτά είναι έργα όλων όσων κυβέρνησαν και στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και σας ρωτάμε, είστε περήφανοι για όλα αυτά? Οι εργαζόμενοι για το κίνημά τους μπορούν να τσακίσουν και να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα. Εμείς προσπαθούμε να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και ενώ οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό με 6 μήνες δουλειά και το αντίστοιχο εισόδημα πρέπει να ζήσουν 12 μήνες, η κυβέρνηση αρνείται να επιδοτεί τους εργαζόμενους την περίοδο της ανεργίας με επίδομα που θα επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση. Η καταρχή ανάπτυξη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τα δικαιώματα και την ευημερία των εργαζομένων συνολικά του λαού της χώρας μας. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει τις προγραμματικές δηλώσεις στους εργαζόμενους. Αυτές αφορούν τις ανάγκες τους. Αυτές διεκδικεί πρωτοστατώντας τους αγώνες για κατάργηση των αντεργατικών νόμων, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για σταθερή δουλειά και σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς με 35ωρο πενθήμερο, για κατώτερο μισθό πάνω από 850 ευρώ ως βάση διαπραγματεύσεων, άμεσο ξεπάγωμα των τριετιών, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και πάνω σε αυτό ουσιαστικές αυξήσεις που να καλύπτουν τις απώλειες, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Η ισχυροποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος είναι αυτή που με τον αγώνα θα κατακτήσουν δικαιώματα, θα σταθούν αποτελεσματικά απέναντι στην αντεργατική κυβερνητική πολιτική, την εργοδοσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βουλευτές του ΚΚΕ θα είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Ψηφίζομαι κατά των πραγματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.